Ποιος διαφωνεί με αυτά που είπε η μάνα? Κύριε Γεωργιάδη, πηγαίνετε τώρα μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη παραμάσχαλα και ζητήστε συγγνώμη από αυτή τη γυναίκα και από τους 57 γονείς και από τους 57 γονείς γαϊδούρια πολιτική, παλιωτόμαρα. Όλοι σας είστε παλιωτόμαρα και γαϊδούρια πολιτική, γιατί αν σκοτωνόταν το δικό σας το παιδί θα είχατε κινήσει γη και ουρανό. Τώρα όμως που σκοτώθηκαν τα εντός εισαγωγικών ξένα παιδιά, δεν έχετε παλιωμούλαρα όλοι σας πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχετε την ευθυξία πολιτικά παλιωμούλαρα να ζητήσετε μια τεράστια συγγνώμη από αυτή τη μάνα και να βάλετε φυλακή αυτούς που θα καλέσει σε λίγες ώρες ο ανακριτής για να πάει ο φάκελός σου στη Βουλή. Ήθελα να ξέρα, ρε γαϊδούρια, ήθελα να ξέρα, ρε ανάλγητη τύπη, γιατί όταν σας λέω γαϊδούρια δεν είναι ύβρις, προσβάλλω τα γαϊδούρια. Ανάλγητη και ασυνείδητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η σωστή φράση. Ανάλγητη και ασυνείδητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε ιερό και όσιο, που ξεπουλάτε το ίδιο σας το σώμα, την ψυχή και το μυαλό για 7.000 το μήνα. Αν έρθει ο φάκελος για να πάει κατηγορούμενος ο Καραμαλής και να έρθει, μάλλον να λειτουργήσει, να απεγκλωβιστεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να λειτουργήσει η άρση ασυλίας, τι θα κάνετε? Θα ψηφίσετε ναι ή όχι, ρε ανάλγητη και ασυνείδητη? Τι θα πείτε ρε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που χειροκροτούσε χθες τη μάνα? Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, κύριε Μητσοτάκη. Θα πεις όχι στην παραπομπή του φιλαράκου σου, του Καραμαλή, που έχετε τα ίδια γούστα? Α, που γουστάρετε πολύ να πηγαίνετε στην Όαση τη Σίβα, να τρώτε χαβιάρι, να πίνετε σαμπάνιες και να μερακλώνεστε με ανατολίτικους χορούς. Τι θα πείτε ρε? Θα πείτε όχι, δεν τον παραπέμπω τον Καραμαλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι θα κάνει? Που θα παραφυλάει με το τουφέκι για το τι θα γίνει στην Ελληνική Βουλή. Ευρώπη δεν θέλατε? Δεν θέλατε Πούτιν, θέλατε Ευρώπη. Ο Πούτιν θα τους είχε στήσει το εκτελεστικό απόσπασμα τώρα. Θέλετε αργό θάνατο? Πάρτε τον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεφτύλα σας έχουν κάνει. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα παραπέμψετε το φιλαράκι του κυρίου Μητσοτάκη που έχετε τα ίδια γούστα για να πάει φυλακή, για να περάσει από ειδικό δικαστήριο? Θα το πράξετε? Θα είστε πολύ γενναίοι, αλλά δεν σας κόβω έτσι. Σας κόβω για απ' τους άλλους. Δεν σας κόβω για τους άντρες, σας κόβω απ' τους άλλους. Εννοώ στη συμπεριφορά. Θα παραπέμψετε τον κύριο Σπίρτζη? Ο κύριος Κασελάκης, ο νεοσύλλεκτος, θα κάνει? Θα πει ναι στην παραπομπή του κυρίου Σπίρτζη? Εάν ομιγέννητο ο ανακριτής στείλει το φάκελό του στη Βουλή. Και αν τη στείλει και για τον κύριο Τριαντόπουλο, τι θα κάνετε? Θα πείτε όχι? Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σας παραφυλάει με τον τουφέκι, η κυρία Καριστιανού, η 57 νεκρή, τουλάχιστον ένας αγνοούμενος, τι θα κάνετε? Θα πείτε όχι? Και μετά, άμα σας κόψουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, τι θα κάνει ο Γεωργιάδης? Πώς θα μέρα κλώνει στο Υπουργείο Υγείας δίνοντας δουλειές στα φιλαράκια του? Όλα είναι αλληλένδετα, αγαπητοί πατριώτες Έλληνες πολιτικοί. Τι θα πράξετε? Θα πείτε όχι στην παραπομπή για την άρση ασυλίας και για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών? Θα πείτε όχι σε αυτούς που σας πληρώνουν? Θα πείτε όχι σε αυτούς που σας επιδοτούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το σκάνδαλο της Ασημακοπούλου και αυτά που στείνατε για την εκλογονωθία στις εκλογές και σας πήρανε χαμπάρι και ο άλλος ο Κλακέρ, πως το λένε, ο Θεοδωρόπουλος που σας χειροκρόταγε, ο φιλαράκος του κυρίου Δημητριάδη, το τσουτσέκι λένε, το τσουτσέκι του Δημητριάδη, έτσι το λένε στη Βουλή, το τσουτσέκι του Δημητριάδη.
τι θα κάνετε, θα πείτε όχι? Και μετά, και άμα σας κόψουν τις επιδοτήσεις, και άμα αποχωρήσει η Hellenic Train, που θα δώσετε τα τρένα? Στον παλιό ΟΣΕ? Γιατί? Για να κάνουμε αυτό που κάνουμε και τώρα? Να κατεβαίνουμε να κατουράμε στις γραμμές για να βλέπουμε αν έρχεται τρένο? Να κάνουμε τους τροχονόμους στις δράγες? Ή να παίρνουμε τα μουλάρια όπως γινόταν στο 45 και να πηγαίνουμε να βλέπουμε Γιώργη, έρχεται τρένο? Έτσι έχουμε κάνει τους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Και οι προσλήψεις και οι κομματικές στρατιές και αυτούς που βάλατε μέσα και αυτούς που πληρώνει ο ελληνικός λαός, γαϊδούρια, αυτούς θα τους κάνετε, θα τους απολύσετε? Ο Καραμαλής βόλεψε 700 δικούς του για να πάρει τις ψήφους, τις χιλιάδες αμέτρητες ψήφους που πήρε στις Σέρες. Και άμα πάει φυλακή ο Καραμαλής, θα χαθεί η έδρα των Σερών. Και μετά τι θα κάνετε, που θα αρχίσει να καταραίει το γαλάζιο προπύργιο των κομματικών προσλήψεων? Εκεί θα δω τον κολαράκο σας. Εκεί θα δω τον ποπό σας. 15 και 15 πρώτα λεπτά. Δεν τελειώνει.